Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B, μπαρά περιστατικών κατά τη διάρκεια του 2017 στο λιμάνι τη Πάτρα. Βλέπετε, οι μετανάστε προτιμούν την πύλη προ τη Δύση για να περάσουν ουσιαστικά στην Ιταλία για μια νέα ζωή. Πάμε να δούμε τι λέει ο κεντρικό λιμενάρχη. Η Πάτρα ήταν το λιμάνι με τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό σώμα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς υπήρξε κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών με μετανάστες, που επιχείρησαν να φύγουν στο εξωτερικό με πλαστά ή χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Ναι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έδωσε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το λιμεναρχείο της Πάτρας είναι πρώτο σε διαχείριση περιστατικών με διαφορά από το δεύτερο και αφορούσε περιστατικά αντιμετώπισης παράνομης εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών σε εξωτερικών καθώς και αντιμετώπιση διάφορων έκνομων ενεργειών όπως λαθρεμπόριο τσιγάρων, εμπορία και κλπ ο κύριος όγκο των σοβαρότερων συμβάντων καταγράφηκε στην Πάτρα με συνολικά 992 περιστατικά, ενώ ακολουθεί το λιμάνι της Ιγουμενίτσας με 420, όταν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά, κατεγράφησαν μόλις 223 περιστατικά. Βάσει των υφιστάμενων στατιστικών τα οποία τα επεξεργαζόμαστε, φαίνεται μια σταδιακή, σταθερή αύξηση των περιστατικών αυτών, και στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα Πατρών προκειμένου να ενισχυθούν αρχικά οι φυστάμενες υποδομές και αφετέρου να δημιουργηθούν νέες. ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Υπουργείο μας, έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία σταδιακή ενίσχυση της υπηρεσία μας με προσωπικό. Όπως επισημαίνει και ο κεντρικός λιμενάρχης πατρών Δημήτρης Κυριακουλόπουλος, το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Μάλιστα, λόγω της αύξησης των μεταναστών στο λιμάνι της Πάτρας, τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και έχουν έρθει νέα άτομα στο προσωπικό. Και περνάμε κυρίες και κύριοι στο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα χθε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Αρέθα, ε, όπου ο ε, ουσιαστικά χτύπησε έγκυο γυναίκα, ευτυχώς η συμπολίτησα είναι καλά στην υγεία της. Πάμε όμως να δούμε τι συνέβη με τον δικηκλειστή, ο οποίος σε χτύπησε σοβαρά. Σοκαρισμένη είναι η έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Μία μοτοσυκλέτα παρέσυρε την γυναίκα, η οποία προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και παρέλαβαν τους τραυματίες, τους οποίους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Μετά από πολλές ώρες χειρουργείου, πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα και το παιδί παρακολουθούνται από τον ιατρό που τους χειρούργησε και η νοσηλεία στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας συνεχίζεται. Η γυναίκα η οποία παρασύρθηκε χθε από μηχανή σε τροχαίο στην Πατρόνα Αθηνών μεταφέρθηκε αμέσω στο νοσοκομείο. σε χειρουργική επέμβαση, η οποία μάλιστα κράτησε πάρα πολλέ ώρε. Ευτυχώ, όπω εκνοβαίνει καλά η υγεία η δική της αλλά και του παιδιού. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας και αυτός έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και πάμε κυρίως και κύριοι σε ένα απίστευτο περιστατικό που έλαβε προμηνών χώρα στο Αγρίνιο. Ε, τρεις δράστες είχαν εισβάλει ανήλικη τότε σε σπίτι ηλικιωμένης η οποία ταράχτηκε τόσο πολύ διεκομίστη στο νοσοκομείο και αργότερα πέθανε. Η δικαιοσύνη επέβαλε παραδειγματική ποινή και στους τρεις. Δεν χαρίστηκε το δικαστήριο στους τρεις νεαρούς τσιγκάνους που τιμωρήθηκαν με βαριές ποινές επειδή είχαν προκαλέσει τον θάνατο μίας 79χρονης από εγκεφαλικό όταν εισέβαλαν στο σπίτι της το Αγρίνιο για να την ληστέψουν στις αρχές Νοεμβρίου 2016 παρόλο που ήταν ανήλικη όταν έγινε το κακό. Η ηλικιωμένη Μιράντα Κουτσικάκη, που υπήρξε μία από τι πιο χαρακτηριστικέ φυσιογνωμίε τη τοπική κοινωνία, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη από την ταραχή τη και την επόμενη μέρα άφησε την τελευταία τη πνοή. Η έρευνα των αστυνομικών είχε οδηγήσει στην ταυτοποίηση των τριών ανήλικων που αποπειράθηκαν να τη ληστέψουν, χωρί ωστόσο να την χτυπήσουν. Ο ένα από του δράστε, που είναι πλέον ενήλικο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση σε 15 ετών και οδηγήθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα ενώ οι δύο συνεργοί του που κάθισαν μαζί τους στο εδόλιο δεν έχουν ενηλικιωθεί ακόμη και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 7 ετών, την οποία θα εκτίσουν σε ειδικό ίδρυμα για ανηλικούς. Υπεύθυνοι Γιώργο Καρβουνιάρη καλησπέρα, καλησπέρα. και οι τρει για το θάνατο της ηλικιωμένη γυναίκα την τάραξαν τόσο πολύ που από το σοκ όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ ουσιαστικά ε, έπαθε εν κατακτήδη ανακοπή. Πάμε όμως στις λοιπές ειδήσει και στην ειρήνη λαγούδη αυτό το σύριαλ είναι σε καθημερινή βάση. Αυτή τη φορά έχουμε μηνήσεις της οικογένειας σε γνωστό ειδησιογραφικό πόρταλ ε, το οποίο ουσιαστικά τι λέει ότι επειδή ενεπλάκει η Ειρήνη Λαγούδη σε τοκογλυφικές πράξεις, ίσως κρύβεται ε, κάτι πίσω από αυτές μπορεί και όλα η δολοφονία της. Η οικογένεια όμως έδωσε εντολή στον δικηγόρο να προβεί σε ο μηνύσεις. Ο... Για πες. ο κύριος Ταουξής το προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν μηνύσεις ε, σε ειδησιογραφικό site επειδή ε, άφησε εχμές αφέστατες ότι η, ο θάνατός της ο φίλετο, ενδεχομένου το ενδεχομένως σε τοκογλυφική το δραστηριότητα, κάτι που όπως υποστηρίζει η οικογένεια και ο συνήγορος Yeah. Ε, δεν συνέβη που δεν είναι. θεωρούν δηλαδή ότι πρόκειται για μια εγκληματική πράξη η οποία έχει διαφορετικά κίνητρα ε, έτσι λοιπόν προανήγγυλαν ότι θα υπάρξουν μηνύσεις και γενικώ θα στραφούν εναντίον μηνύσεων εναντίον όποιου θίγει με τρόπο που οι θεωρούν ότι θίγεται η μνήμη της Σιρήνης Λαγούδη τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε πως υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση το πιο χαρακτηριστικό από αυτά έχει να κάνει με το κινητό τηλέφωνο. ένα ζήτημα που έχουμε αναφέρει εμεί από την πρώτη μέρα εδώ. Ναι. Ότι θα πρέπει να βρεθεί το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο δεν έχει βρεθεί, ούτε στο αυτοκίνητο βρέθηκε, ούτε παραδίπλα βρέθηκε, ούτε στη λίμνη από τι έρευνε που έχουν γίνει μέχρι τώρα βρέθηκε, παρά το γεγονό ότι υπήρχε μαρτυρία ότι κάποιοι πέταξαν κάτι εκεί που μπορεί να ήταν και το κινητό τηλέφωνο. Όμω το κινητό τηλέφωνο φαίνεται ότι υπάρχει σε κάποια χέρια. ή αν δεν υπάρχει σε κάποια χέρια, υπάρχει κάποιο hacker ο οποίο κάτι κάνει διότι ε, ο αδερφός ε, της Ειρήνης Λαγούδη ε, κατήγγειλε ε, και στη συνέχεια στον ιδιωτικό ερευνητή, ο οποίος το έδωσε και στη δημοσιότητα, και στι αρχές έχει γίνει αυτή η καταγγελία, ότι άλλαξε η εικόνα προφίλ στο Viber του κινητού που είχε τη συγκεκριμένη εφαρμογή η Ειρήνη Λαγούδη αυτό, στο κινητό ναι. της. Έ, έτσι λοιπόν ε, δημιουργείται ένα ζήτημα, αν το κινητό βρίσκεται σε κάποια χέρια, και εν πάση για ποιο λόγο κάποιο να κάνει κάτι. Εκτό αν πρόκειται για ε, κάποιον hacker ο οποίο έκανε έτσι μια μακάβρια φάρσα. Αυτό το δούμε βέβαια. Έτσι ακριβώ, ε, αν είναι δυνατόν ποτέ, ο, αν ε, όλες όλε οι πληροφορίε τελικά καταλήξουν ότι δεν είναι αυτοκτονία αλλά δολοφονία, είναι δυνατόν ο δολοφόνο να παίζει αλλάζοντα το Viber φωτογραφίε του θύματό του. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ μάλλον ε, τίνει προς την υπερβολή αυτό το στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση όμως το σύριαλ συνεχίζεται και ε, η έρευνα παράλληλα οπότε θα έχουμε να λέμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε ένα περιστατικό απίστευτο ε, που δειχνεί το θράσος κάποιες φορές κάποιων συμπολιτών. Ένας 33χρονος λοιπόν στην Οβρια ε, Γιώργο, είχε ε, παρκάρει παράνομα το γιο ταχύτου. Ο φορτηγό ήταν, ο φορτηγό. Το φορτηγό. Ε, ε, δεν μπορούσε να στρίψει το λεωφορείο. Και όχι μόνο δεν το. Και του είπε ο οδηγό του λεωφορείου ναι. να κάνει στην άκρη να περάσει. Ο ίδιο όμω, σύμφωνα με τι πληροφορίε που υπάρχουν, αντέδρασε με υπερβολικό τρόπο και με οξύ τρόπο. Με αποτέλεσμα τελικά το περιστατικό, γιατί τέτοια περιστατικά βλέπουμε κάθε μέρα στην Πάτρα έτσι. Ναι. Ε, αυτό το περιστατικό όμω πήρε άλλε διαστάσει λόγω τη αντίδραση και τη οξύτητα που υπήρξε. Με αποτέλεσμα ο οδηγό του λεωφορείου τελικά να καλέσει την αστυνομία. Η οποία ανέλαβε να διευθετήσει την υπόθεση. Δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η εξέλιξή τη. Και συνελήφθη κιόλα έτσι κι αλλιώ. Ε, λογικά ψέματα. θα λυθεί γρήγορα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε κι αυτό. Δεν πρέπει όμω να έχουμε αυτού του τύπου την οδηγική συμπεριφορά. Κακά τα ψέματα. Γιώργο, το βλέπουμε και εδώ στο ιστορικό κέντρο τη πόλη. Συγκεκρινά συμβαίνουν αυτά. Ένα στου δέκα έχει πραγματική δουλειά. Οι υπόλοιποι διπλοπαρκάνουν είτε για να πιούν καφέ, είτε εν πάση περιπτώσει για να περάσει και η ώρα. Ε, σε κάθε περίπτωση έχω την δεν αίσθηση ότι αυτό. το κυκλοφοριακό ε, είναι και σχετίζεται κυρίως με τη δική μας συμπεριφορά υπάρχουν ή... και οξυμένα νεύρα ναι. δηλαδή είναι στην τζίτα η οδηγή εδώ και πάρα πολύ καιρό με αποτέλεσμα τα γεγονότα αυτά να συμβαίνουν σε τακτική βάση απλά δεν παίρνουν όλη τέτοια, όλα τέτοια διάσταση και δεν επεμβαίνει η αστυνομία στο να τα πληροφορούμαστε κι εμείς Όμω νομίζω πω ο καθένα από εμά έχει τέτοια περιστατικά να αναφέρει. Εγώ τουλάχιστον δηλαδή έχω πάρα πολλά μόνο Α, μέσα στην ένα. τελευταία εβδομάδα. Και πάμε τη Δευτέρα θα γίνει τελικά και όχι την Κυριακή η κηδεία του άτυχου πατρινού νευροχειρούργου Δημήτρη Κωνσταντίνου. Ε, μια μέρα δηλαδή μετά από ό,τι αναμενόταν. Για πε μα. Ναι, ίσω θα έρθει και η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα τελικά και όχι την Κυριακή όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί από την οικογένεια λόγω διαδικαστικών ζητημάτων. είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχές στην Αργεντινή εξακολουθούν την έρευνα και γι' αυτό το λόγο δεν θα έρθει και ο αρχηγός της αποστολής ο κύριος Δημήτρης Κοτρονάρος καθώς δεν τον αφήνουν οι αρχές από την, Αργεντινή να φύγει. Έτω, έχουν απαγορεύσει την έξοδα τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Ε, τη Δευτέρα στις 12 Φεβρουαρίου θα τελεστεί η κηδεία λοιπόν ε, από τον Ιερό Ναό των Αγγέλων στο πρώτο κημητήριο της Πάτρας. Έτσι ακριβώς ένα περιστατικό το οποίο... Στις 2 το μεσημέρι. Πραγματικά μας άφησε όλους άναυδους ε, ε, διότι αυτός ο άνθρωπος ίσως μπορεί να είχε σωθεί αν ε, το συγκεκριμένο κράτος έπρατε τα αυτονόητα ε, έσπευδαν με υπό την έννοια να τον βοηθήσουν ιατρικά και όχι μόνο αλλά και ομάδε. Ε, Οι οποίε διέρχονταν από το σημείο, αλλά δεν ε, έδωσαν καμία σημασία. Έκαναν επίση <χω> αναρρίχηση, δεν έδωσαν σημασία, μολονότι ένα άνθρωπο ήταν καταγητή. Γιώργο Καρβουνιάρη, θα τα πούμε σε λίγο με τι λοιπέ ειδήσει από την επικαιρότητα. Πάμε κυρίε και κύριοι στην ανεργία, το ποσοστό τη οποία έχει μειωθεί λίγο μεν, αλλά ουσιαστικά δε όπως λένε οι κυβερνώντες, δηλαδή ότι συνεχώς δημιουργούνται νέες θέσει εργασία πάντως, οι περισσότερες εξ αυτών κακά τα ψέματα είναι part-time με μικρούς μισθούς. Ας δούμε λεπτομέρειες επ' αυτού. Στο 20,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Νοέμβριο, μειωμένο μεν κατά 2,4 μονάδες από το 23,3% που ήταν το Νοέμβριο 2016, αλλά αμετάβλητο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα άνω 20,9% τον Οκτώβριο 2017 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 995.000 άτομα και μειώθηκε κατά 119.000 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2016. Από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ προκύπτουν επίσης τα εξής. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.760.000 άτομα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 94.000 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2016 και μειώθηκαν κατά 9.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2017 η Οι οικονομικά μη ενεργή, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.242.000 άτομα και μειώθηκαν κατά 10.600 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2016. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με εκείνους τους άνδρες. Αγγίζει το ποσοστό του 25,8%. Και πάμε στην κόντρα, κυρίε και κύριοι, που είχε ξεσπάσει μεταξύ των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιο Ανδρέας τη Πάτρα και του αναπληρωτή Υπουργού Υγεία, του κυρίου Πολάκη. Α δούμε λεπτομέρειε και τι λέει ο πρόεδρο του Σωματείου Υποκράτη. Αντιδράσει από το Σωματείο των Εργαζομένων ο Υποκράτη του Νοσοκομείου Άγιο Ανδρέα για τι εξαγγελίε του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεία Παύλου Πολάκη και του Υπουργού Υγεία Ανδρέα Ξανθού κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συνεδρίου που έγιναν στην Πάτρα. Καταγγέλουν πω καμία απάντηση δεν πήραν στα ερωτήματα που έθεσαν για το νοσοκομείο. Μάλιστα, ο Αναπληρωτή Υπουργό Παύλο Πολάκη δέχθηκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο Άγιο Ανδρέα και να συνομιλήσει με του εργαζόμενου. Αλλά ξανά χωρί ξεκάθαρε απαντήσει. Εμεί από τη δική μα την πλευρά, ω ως ως σωματείο, επιδιώξαμε να έχουμε μαζί με τη διοίκηση μία ταυτότητα απόψεων, μία ταύτιση των απόψεων σε ό,τι αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο που θα έπρεπε να είχαμε για τον Ανδρέα. Είχαμε επισημάνει ότι θα πρέπει να στηριχτούμε σε πέντε συγκεκριμένου άξονε, όπω ήταν η περαιτέρω κτηριακή ανάπτυξη του Ανδρέα, δηλαδή μία νέα πτέρυγα, όπως ήταν η απόκτηση του, αξων... του μαγνητικού τομογράφου η αντικατάσταση, ένας προγραμματισμός αντικατάστασης του παλαιωμένου εξοπλισμού του νοσοκομείου και βεβαίως οι, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του νοσοκομείου και ε, φυσικό επόμενο και ο οργανισμός ε, που προσδιορίζει την λειτουργία του νοσοκομείου. Για αυτά τα ζητήματα τα οποία τα θέσαμε τελικά ε, μόνοι μας τόσο στην, ε, ενώπιον του κ. Ξανθλού στο αναπτυξιακό συνέδριο στη διαδικασία που έγινε όσο και στον κύριο Πολάκη, που επισκέφθηκε την, προηγου... την επόμενη μέρα το νοσοκομείο. Δυστυχώς, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, είναι ότι ε, από όλα αυτά τα οποία βάλαμε, μόνον σε ένα φάνηκε να υπάρχει έτσι μια προοπτική. Ε, και αυτό, ε, αυτό που φάνηκε δεν μας καλύπτει και πλήρως. Μιλάω για την ε, Νέα Πτέρυγα, όπου η δέσμευσή τους πια ήταν ότι θα χρηματοδοτήσουμε να γίνει η μελέτη. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίε, ο διοικητή του νοσοκομείου δεν έκανε καμία τοποθέτηση για την κατάσταση του νοσοκομείου, όπω θα περίμενε κανεί έχοντα τον χώρο του τον ίδιο τον Υπουργό. Δεν θα γίνει τελικός, κυρίε και κύριοι, συλλαλητήριο για το μακεδονικό ζήτημα στην Πάτρα. Ε, οι αρμόδιοι, δηλαδή όλοι όσοι το διοργάνωναν, κυρίω μέσω του Facebook είπαν ότι ματαιώνεται ουσιαστικά φυσικά όλα αυτά κυρίως υπό τον φόβο ότι οι αντιεξουσιαστικές ομάδες οι οποίες τους είχαν προειδοποιήσει κιόλα όλας δεν θα έκαναν πίσω και θα δημιουργούσαν τα γνωστά επεισόδια. Κάτι ο φόβος, κάτι το γεγονός ότι ο Δήμος πατρίων δεν φαίνονταν και τόσο διατεθειμένος να τους δώσει την άδεια επέφεραν τη ματέωση του συλλαλητηρίου. Ας δούμε λεπτομερίες. Ακυρώθηκε τελικώ το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία που είχε ανακοινωθεί μέσω Facebook τι προηγούμενε εβδομάδε. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Άγγελου Αποστολόπουλου στο Facebook, από σήμερα πάβει να είναι διοργανωτή του συλλαλητηρίου. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: Σήμερα, 5η 9 Φεβρουαρίου, ανακοινώνουμε πω από τη δική μα πλευρά ακυρώνεται κάθε ενέργεια διεξαγωγή του συλλαλητηρίου στην Πάτρα για το ζήτημα τη Μακεδονία που προγραμματιζόταν για τι 25 Φεβρουαρίου. Για λόγου σημαντικού διοργάνωση όπω και ασφάλεια, θα ήταν σαφώ καλύτερο να το αναλάβουν κάποιοι ισχυρότεροι οργανισμοί ή φορεί όταν και αν το κρίνουν να το κάνουν. Όσον αφορά το ζήτημα τη άδεια από το Δήμο, εμεί ήμασταν ξεκάθαροι σε ό,τι είχαμε δηλώσει, καθώ και ακυρώνουμε κάθε ενέργεια σχετικά με αυτή την κινητοποίηση. Οι προθέσει μα ήταν ξεκάθαρε και αγνέ και ποτέ δεν επιδιώξαμε ή θελήσαμε κάτι πέρα από ειρηνικό. Καταδικάζουμε και θα καταδικάσουμε κάθε μορφή βία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για τη βοήθεια και στήριξή τους για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Οι απόψεις μας δεν αλλάζουν. Ξανά με τον Γιώργο Καρβουνιάρη, κυρίες και κύριοι. Οι Γιώργο, κακά τα ψέματα φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν διότι ε, είχαν προειδιαστεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο ιδίως στην Πάτρα. Ήταν και ο Δήμος που έγραψε σήμερα τοπική εφημερίδα ότι τους έδωσε άδεια, το διέψευσε ε, η Δημοτική αρχή Πελετίδη. Οπότε, μάλλον όλα τούτα μαζί και ταυτοχρόνω οδήγησαν στη ματέωση. Θα, η... θα βάλω και μία ακόμη παράμετρο. Ναι. Ε, αρχικά θα πω βέβαια ότι δεν ξέρουμε αν πρόκειται σίγουρα περί ή αναβολή. Διότι όπω έγραψε ο διοργανωτή, εμεί από την πλευρά που <coughs> κάνουμε πίσω, ωστόσο ίσω κάποιοι άλλοι να θέλουν να το αναλάβουν. Ε, από την ναι. άλλη πλευρά, ναι, θα το δούμε αυτό. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ορθώ είπε ότι υπήρξαν ζητήματα και ανησυχίε. Από την αντίδραση των αντιξιαστών. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι οι αντιξιαστέ είχαν αντιδράσει και στα άλλα δύο συλλαλητήρια. Ωστόσο, αυτό δεν απέτρεψε τη διεξαγωγή του. Ε, νομίζω πω ε, σημαντικό παράγοντα, και εδώ θα βάλω την παράμετρο την επιπλέον, είναι, πλέον, Εντάξει, είναι το γεγονό ότι ήταν πολύ μεγαλύτερα τα συλλαλητήρια. Έτσι ακριβώ. Ε, ενώ εδώ, αν έβλεπε κανεί τη σελίδα, γιατί την παρακολουθούσαμε όσο μπορούσαμε, ε, υπήρξε μεν ενδιαφέρον, ήταν όμω περιορισμένο. Και όχι μόνο περιορισμένο το να μαζεύονταν 100, 200, 300 για συλλαλητήριο από αυτού τουλάχιστον που ε, εξεδήλωσαν μέσω Facebook ε, τη διάθεση. Περισσότεροι είχαν δηλώσει μέσω Facebook, αλλά στην πραγματικότητα ξέρουμε ε, ότι από αυτού ήταν... που δηλώνουν Έτσι, πηγαίνουν πολύ λιγότεροι. Το 1-10 πηγαίνει συνήθω. Άρα θα ήταν και λίγο επικίνδυνα για αυτού. Καλώ έπραξαν και το ματέωσαν. Θάθηκαν ε, σε δυσκερή θέση. Πάμε όμω να δούμε μαζί, Γιώργο, πόσο κόστησε ο Γιώργος Βελισάρης, ο γνωστός τραγουδιστής, ο οποίος ήρθε χτες σε τάπε ωραία μπροστά σε χιλιάδες πατρινούς στο Νότιο Πάρκο, σε μια εκδήλωση που είχε διοργανώσει ο Δήμος της Πάτρας για την Τζίκνο Πέμπτη. οι <Κι> μα κάθε μέρα Στι 10.612,90 ευρώ συν ΦΠΑ ανήλθε ο προπολογισμό για τι εκδηλώσει τη Τα πιο πολλά, σύμφωνα με την απόφαση του Καναβαλικού Φορέα, διατέθηκαν για την εμφάνιση του Γιώργου Βελισάρη. 6.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται όμω και το κόστο ηγητική κάλυψη και το συγκρότημα, με την υποχρέωση του τραγουδιστή να βρίσκεται επί από τη 1 το μεσημέρι έω τι 5 το απόγευμα, άλλο ανέμεινε μέχρι τι 6.30 περίπου 1.610 ευρώ συν ΦΠΑ προϋπολογίστηκε το κόστος για την ενοικίαση 4.000 τραπεζοκαθισμάτων και 2.400 ευρώ συν ΦΠΑ για τη μίσθωση παταριού, την εγκατάσταση και την απεγκατάστασή του. Όλα τα υπόλοιπα ήταν χορηγίες προσφορά εταιριών της Πάτρας. Υπήρξε και μια γκρίνια πάντως ε, για την επιλογή του τραγουδιστή από κάποιε τουλάχιστον καρναβαλικέ ομάδε και όχι μόνον. Πάμε να δούμε τι λέει ο Δήμο επ' αυτού. Μέχρι τι 6 το απόγευμα κράτησε το λαϊκό γλέντι που στήθηκε από νωρί το μεσημέρι τη Τσικνοπέμπτη στο νότιο πάρκο τη Πάτρα. μαρία να ο Γιώργος Βελισάρης, ο αγαπημένος τραγουδιστής των πανηγυριών και της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής, έκανε μια δυναμική εμφάνιση και ξεσήκωσε τον κόσμο που γλετούσε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Δημοτική Αρχή. Η χθεσινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στον κόσμο της Πάτρας, ο οποίος το ήστειλε να ξασκάσει. Και, ναι. και γλέντισε με την ψυχή του με όλες τις μορφές. Είτε στα μαγαζιά, είτε σε πλατείες, είτε σε στέκια, είτε το απόγευμα με τις οργανωμένες του Δήμου στην Άνω Πόλη, είτε και με τη συναυλία που διοργάνωσε ο Δήμος με το γνωστό πατρινό καλλιτέχνη, με σουβλάκια, μπύρες και κρασί. Έχουμε εκτίμηση για το πόσα ακριβώς πέρασαν από εκεί. Αρκετές χιλιάδες. Πάντω τα σουβλάκια καταναλώθηκαν όλα. Ναι, και ήταν πόσα, ήταν πάνω από 8.500. Μάλιστα. Κάνε αυτό και τελείωσαν. άλλη δημοτική αυτή τώρα. Έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ακόμη και τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα μπορούν να είναι στο καρναβάλι, να είναι στοιχεία ανατρεπτικά, να σατυρίζουν. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί το καρναβάλι να είναι έξω από τη ζωή μα πολύ Πάρα πολύ καλή, εξαιρετική προσπάθεια Ωραία, ωραία, ωραία καλά Τέλεια Πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ ωραία που τα παιδιά. Λεβέντης ο Δημάρχος, Λεβέντης. Οι πατρινοί με τόσε ισορρευμένε έγνοιε και σκοτούρε από μια σχεδόν δεκαετία βαθιά κρίση και μαζική απόγνωση έδειξαν να μην κρατιούνται και άδραξαν κάθε ευκαιρία που του δόθηκε ήδη από το πρωί τη Τσικνοπέμπτη για να το ρίξουν λίγο έξω και να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Πέρασαν καλά οι πατρινοί Γιώργο Καρβουνιάρη. Κακά τα ψέματα. Στίχησε κάτι παραπάνω. Είναι λίγο ακριβούτσικό, είναι φίρμα ο Βελισάρη. Φίρμα, φίρμα ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το να γλεντούν χιλιάδε πατρινιέρε. Ναι, είναι κακό. Μπορεί να το καλό. κάνει και άλλε φορέ ο Δήμο. Εγώ θα συνιστούσα δηλαδή ότι μπορεί να το κάνει και το καλοκαίρι που συνηθίζεται να γίνονται πανηγύρια. Να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Λαϊκό είτε πανηγύρι με τον Βελισάρη είτε με κάποιον άλλον λαϊκό καλλιτέχνη. ώστε να διασκεδάσει και πάλι ο κόσμο η γκρίνια ε, κυρίω έχει γίνει από καταστηματάρχε, οι οποίοι περίμεναν αυτή τη μέρα να δουλέψουν να πουλήσουν και αυτοί ένα-δύο σουβλάκια. Λοιπόν, και επειδή ακριβώ πάρα πολλοί κόσμο, όντω σωστά χιλιάδε κόσμο πέρασε από το πάρκο, προφανώ ε, είχαν αυτά τα ένα-δύο σουβλάκια που θέλανε να πουλήσουν, δεν τα πουλήσαν ή πουλήσαν πολύ λίγο. Γιώργο Καρβουνιάρη, πρέπει να παραδεχτεί ότι υπάρχουν χιλιάδε συμπολίτε μα που δεν έχουν να πάρουν ούτε ένα σουβλάκι. Δεν ήταν κακό που μοιράστηκαν δωρεάν. Δε σουβλάκια. Έχεις δίκιο, αλλά, αλλά δεν είχαν πάει με δελτίο αυτοί που δεν είχαν σύμφωνοι, σύμφωνοι, σύμφωνο, εντάξει παίζει και αυτό θα μπορούσε να είναι που έχεις δίκιο επ' αυτού ε, μια ωραία συναυλία, να περάσει ο κόσμος καλά και να γλεντήσει και ε, ε, να μην υπάρχουν σουβλάκια. Ίσως κάποιοι καταστηματάρχες να έχουν δεν και τα δράση, δίκια τα σουβλάκια, τους. Τα σουβλάκια τα συνοδεύει. Λογικό είναι σαν πανηγύρι ναι. και τα σουβλάκια τα και η μπύρα χρειάζεται και, το κρασί καλό είναι χρήσιμο. Είναι. Εγώ λέω να το ξανακάνει ο Δήμος το καλοκαίρι. Ναι, εντάξει, ήταν και 12.500. δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Το καλοκαίρι συνεχίζεται να γίνονται τέτοιου πανηγύρια τον και τον έχουν μεγάλη επιτυχία. που είναι λεφτά δεν υπάρχουν. Ο Χρυσοβιτσάνος. Ναι, αλλά επειδή γίνονται το καλοκαίρι ναι. τέτοιου πανηγύρια και έχουν μεγάλη επιτυχία στα χωριά, μπορεί να γίνει και ένα πολύ ωραίο στην Πάτρα. Αυτό λέω. Γιώργο Καρβουνιάρη, σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε κυρίες και κύριοι στην οικολογική κίνηση της ΠΑΤΡΑΣ που απέστειλε επιστολή προς τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντάς του ότι το νομοσχέδιο που θα περάσει ε, πολύ σύντομα στη Βουλή δεν πρέπει να πλήξει το δάσος της Τροφιλιάς. Δραματική έκκληση για τη σωτηρία του δάσους τη Τροφιλιάς απίθυνε με επιστολή της στον Πρωθυπουργό τη χώρας η οικολογική κίνηση ΠΑΤΡΑΣ τον καλεί έστω και την ίσα τη στιγμή, καθώ το νομοσχέδιο ψηφίζεται αυτέ τι μέρε στη Βουλή, να μην συνενέσει στο ξεπούλημα των 800 στρεμάτων τη τροφιλιά στου καταπατητέ και να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 18 του νόμου για του φορεί διαχείριση. Στην επιστολή τη η ΚΥΠΑ, μεταξύ άλλων, αναφέρει. «Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, στον απόϊχο της παρουσίας σας στην πόλη μας, στα πλαίσια του 1 του Περιφερειακού Συνεδρίου, δεν γνωρίζουμε αν είστε ενημερο για ένα κέριο ζήτημα, στο οποίο μέλει να κριθεί η οικολογική σας ευαισθησία, τόσο ως κυβέρνηση, όσο και για σας προσωπικά». Αναφερόμαστε στο άρθρο 18 του νόμου για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, όπου αναφέρει ότι νομιμοποιούνται γεωργικές δραστηριότητες μέσα σε εθνικά πάρκα, εφόσον αυτές προϋπήρχαν τη υπαγωγή τη έκταση στο ειδικό καθεστώς προστασίας. Είναι ένα άρθρο μαχαιριά για το δικό μας εθνικό πάρκο Κοτυχίου Στροφιλιάς, αφού μια καταπατημένη έκταση 800 περίπου στρεμάτων στην καρδιά του πάρκου παραδίδεται στους καταπατητές της. Και πάμε στα καρναβαλικά κυρίες και κύριοι, όλοι πάτρα κακά τα ψέματα γιορτάζει ήδη από χτες Τσικνοπέμπτη, είμαστε στην τελική ευθεία. Κοντά μου έχω τον Χουρδούμη Δημήτρη από το Καρναβαλικό Κομιτάτο το Πάτρας. Καλησπέρα κύριε Χουρδούμη. Καλησπέρα και σε εσά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Αρχικά δημιουργήσατε μια υπέροχη παράσταση, κυριολεκτικά παιδική παράσταση, η κοκκίν άσε με κουκλίτσα μου, έτσι επιγραφόταν, ναι. μια παράσταση που χειροκρότησαν πολύ Ακροσεπιτυχημένη. Οι τηλεθεατέ και οι φίλοι του Super B θα τη δουν μέσω τη τηλεοπτική του συσκευή την Κυριακή το πρωί πριν την παρέλαση των μικρών. Πείτε μου λίγα λόγια για την παράσταση. Καταρχά, να ευχαριστήσω το καρναβαλικό κομιτάτο που με διάλεξε. Εγώ είμαι εξωτερικό συνεργάτη. Είμαι ο σκηνοθέτη τη παράσταση. Και... Με καλέσανε όπω και πέρσι έτσι και φέτο να τους σκηνοθετήσω, αλλά φέτο πήγα με δικό μου κείμενο. Ε, η παράσταση είναι μια παράσταση από παιδιά σε παιδιά, αλλά και επί το σε μεγάλους. Έτσι. Ε, μια παράσταση που καταευχαριστηθήκανε όσοι την είδανε. Ε, Λίγε ημέρε για μια τόσο μεγάλη παράσταση. Ευτυχώς όμως ε, με την κάλυψη του Super B θα μεταδοθεί και στους... Ε, θα τηλεθεατές. τη δουν δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές, ή άλλω, κύριε Χουρδούμη, την παράσταση. Ε, κάνατε ε, πραγματικά άκρος ε, σημαντική δουλειά. Βλέπουμε και εικόνες από την παράσταση με. τώρα. Για πείτε μου ε, τις εντυπώσεις σας και πώς στήθηκε όλο αυτό. Είναι επίπονο, έτσι. Στήθηκε με μια επαγγελματική, ας πούμε, ε, οπτική. Βλέπουμε... Ε, τέτοια θέατρα τα ζηλεύει ακόμα και η Αθήνα. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Για πείτε μου. Η αλήθεια είναι ότι μα συγκρίνουν με αθηναϊκές παραγωγέ. Τα παιδιά, παρόλο που είναι ερασιτέχνε, ούτε καν ερασιτέχνε, παιδιά, γιατί είναι τρίτη και έκτη δημοτικού. Έτσι. Ε, παίξανε πολύ επαγγελματικά. Απέδωσαν δηλαδή, πολύ ωραία το ρόλο του ναι. και το λένε όλοι. Δεν το λέω εγώ, κύριε Χουρδούμη. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, είναι μια παράσταση που τη δουλεύουμε από τον Οκτώβρη. Πάντα τότε ξεκινάνε οι πρόβες. Ε, τα παιδιά δουλέψανε πάρα πολύ, όλοι μαζί δουλέψαμε και τα μέλη του κομιτάτου και βγάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ε, τώρα λίγα λόγια για την παράσταση. Ε, η παράσταση μας λέει για την ομαδικότητα, για την φιλία, ε, για το πόσο δεν πρέπει να είμαστε ψηλά και να βάζουμε τους άλλους χαμηλά, να υπάρχει ισότητα πάνω ναι. απ' όλα, ε, για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε μία δύναμη όταν μας έρχεται, πώς θα πρέπει να τη διαχειριστούμε. Ε, και για το γενικότερα για να είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε ενότητα Είναι μηνύματα όλοι. τα οποία είναι επίκαιρα, είναι σύγχρονα, Ακριβώς. το όλοι μαζί νομίζω το επιτάσσουν οι καιροί. Ο καθένας πλέον μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάποτε λειτουργούσαμε ατομικιστικά ο καθένας ναι. για την πάρτη του και είδαμε που φτάσαμε. Ενώ όλοι μαζί <laughs> ε, κάτι μπορούμε να διεκδικήσουμε, κάτι καλύτερο. Το πέρασε αυτό το μήνυμα η παράσταση, ναι, ναι, αυτό το, το όλοι μαζί. Και βλέπουμε και πόσο χαρούμενα είναι και τα παιδιά ναι. που υποδίονται το ρόλο τους. Δεν ε, ανεβάσατε μόνο μια υπέροχη παράσταση, δώσατε και μεγάλη χαρά τόσο στα παιδιά που ήσαν πάνω στο πάλκο, όσο και στα παιδιά που ήταν από κάτω, στην Ακριβώς. θέση των θεατών ναι. και ναι. στους γονείς φυσικά. Ε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά σκηνοθετικά πετύχατε. Ναι. Θα το δουν άλλωστε, θα το δουν άλλωστε κυρία. Ναι. Και, ε, την και την Κυριακή επαναλαμβάνω το πρωί πριν τις 11 δηλαδή που ξεκινάει η, η ε, παρέλαση παίζεις, των ε, μικρών, η μεγάλη παρέλαση και νομίζω ε, αυτή η παρέλαση είναι το μέλλον του καρναβαλιού της Πάτρας. Νέα Να, παιδιά, παιδιά, μικρά, οι μπόμπυρε, οι λιλιπούτοι καρναβαλιστές θα μας ενθουσιάσουν, πάνω από 10.000 θα είναι και φέτος, οπότε πριν δουν οι τηλεθεατές... Ε, την παρέλαση των μικρών θα απολαύσουν το δικό σας θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία το έργο σαφέστερα του καρναβαλικού κομιτάτου της Πάτρας. Κύριε Χουρτούμη yeah. να σας ευχαριστήσω πολύ. Κι εγώ να σας ευχαριστήσω. Πάντα τέτοια να έχουμε. <laughs> να είστε καλά. Θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε την Νικόλ ε, Μακρύ ε, την ε, δική μας ε, κοπέλα που θα παρουσιάσει και με φυσικά άλλων μαζί δίπλα της, θα τα ακούσετε όλα αμέσω μετά. Το καρναβάλι των μικρών για το Super B. Όλες οι λεπτομέρειες, ευθύ αμέσως, αμέσως δηλαδή μετά τις διαφημίσεις με την Νικόλ Μακρύ. Η συνέχεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Super B, κυρίες και κύριοι, και όπως σας προειδέας, έχω κοντά μου την Νικόλ Μακρύ. Καλησπέρα, Νικόλ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Θα σε απολαύσουν ε, οι τηλεθεατές ε, του Super B, οι δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατές του Super B, την Κυριακή το πρωί στις 11 και μετά, ε, διότι θα συμπαρουσιάσει ουσιαστικά το καρναβάλι των μικρών τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Πρώτα βγαίνουν οι Λιλιπούτοι που είναι οι καρναβαλιστές του παρόντος και του μέλλοντος και μετά θα έχουμε την άλλη εβδομάδα τη μεγάλη παρέλαση. Εσύ μαζί με τον Άγγελο Χριστόπουλο θα παρουσιάσετε το, την παρέλαση των μικρών σε σκηνοθεσία φυσικά του Χρήστου Τσάμι και την επιμέλεια του Νίκου Καστανά. Ε, Πε μα λίγα λόγια. Ε, Καταρχά να πω ότι είναι πάρα πολύ γνώριμο το στούντι εδώ. Είμαι στο στούντι του TV Blockers και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη είμαι στη θέση μου. Ε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ο σταθμό με σκέφτηκε να είμαι στο τιμόνι τη παρουσίαση μαζί με τον Άγγελο Χριστόπουλο. Θέλω να πω ότι έχουμε πει από την αρχή με το κανάλι ε, να κάνουμε τα πάντα, να δώσουμε τον καλύτερό μα σε αυτό. Θέλουμε ο κόσμο. Που θα δει Super B την Κυριακή, να μείνει σε αυτό, να μην κάνει ζάπινγκ. Αυτό το γνωστό ζάπινγκ, αυτό το ξέρετε που ξενοκοιτάμε αλλού και επιστρέφουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε ο κόσμο να δει εμένα και τον Άγγελο, τον Χριστόπουλο, να δούμε ότι τον καλύτερό μα σε αυτό. Το υποσχόμαστε αυτό. Πάντω, Νικόλ, κακά τα ψέματα. Ε, ναι, μεν ε, η επιλογή που, έκανε, ε, που έκαναν τόσο η Μαρία Βαρδαχάκη, όσο και ο Πέτρο Κυριλά ήταν άριστη, αλλά και πέρυσι και πρόπερσι και τι τελευταίε δύο δεκαετίε. Η Δυτική Ελλάδα και κατ' επέκταση η Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά, Super βλέπουν. Έτσι τουλάχιστον φυσικά, φυσικά. λένε οι ταγκάλοποι έρευνε των μεγάλων εταιριών. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, ναι, το, ναι. Το, το καρναβάλι το έχει mm. ε, το Super B και όχι μόνον. Δεν είναι τυχαία το μεγάλο περιφερειακό κανάλι, όχι στα λόγια αλλά στα αποτελέσματα πράξεις. και στι πράξει. Άρα λοιπόν είναι χαρά σου, μου λε που έτσι κι αλλιώ κάθεσαι πάνω στο μεγάλο καράβι του Super B και θα παρουσιάσει την πιο ωραία στιγμή κατ' εμέ του καρναβαλιού. Για πες μας. Είναι όντω από τι ομορφότερε στιγμέ και για μένα, γιατί θα παρουσιάσω μετά από χρόνια το καρναβάλι των μικρών. Έχω αρκετά χρόνια που έχω παρουσιάσει το καρναβάλι των μικρών. Ήμουν συνήθω στη νυχτερινή, στη μεγάλη παρέλαση. Θέλω πάρα, πάρα πολύ να δω του μικρού, του λιλιπούτιου όπω λέμε. Θέλω πάρα πολύ να του αγκαλιάσω. Ξέρω ότι περισσότεροι με γνωρίζουν. Δηλαδή, πραγματικά μου αρέσει γιατί βλέπω ότι μεγαλώνουν. Με βλέπουν στον δρόμο, με γνωρίζουν, μου μιλάνε με το μικρό. Σε θυμούνται από, από τι προηγούμενε εμφανίσει. Μα θυμούνται του περισσότερου, θυμούνται και τον Άγγελο, παρατηρώ και τον Πέτρο Φιτιλά και τη Ρένα Βαρδαλχάκη. Μα θυμούνται, μα θυμούνται. Ναι, μα μιλούν με το μικρό, μα ψάχνουν με το Αυτό Είναι καλό παρέλωση. όσο μεγαλώνουν οι λεγόμενοι λιλιπούτιοι καρναβαλιστέ, πέραν του καρναβάλου, να θυμούνται και του ανθρώπου που παρουσιάζουν ε, το καρναβάλι, που παρουσιάζουν του ίδιου, τη χαρά του, το γλέντι του και γενικότερα όλο αυτό το υπερθέαμα με τι στολέ, με τα groups. Και όχι μόνον, φυσικά υπάρχουν όπως είπαμε ο πολύπηρος ε, σκηνοθέτης Χρήστος ε, Τσάμης, καθώς και ο επιμελητή της ε, λόγω ε, διαδρομής που θα γίνει, η οποία είναι μεγάλη, έτσι, μεγάλος αγώνας για να παρουσιαστεί ο Ορθάων, ο Νίκος Καστανάς, ε, και ο έμπειρος επίσης Άγγελος Κιστόπουλος ε, στο πλάι σου. Για πες μου άλλα πράγματα, τι μας ετοιμάζεις για την Κυριακή το πρωί. Λοιπόν, την Κυριακή το πρωί, εμεί ευελπιστούμε να βγούμε λίγο νωρίτερα από ό,τι άλλε φορέ. Ευελπιστούμε ναι. και θα τα καταφέρουμε να είμαστε στην πλατεία, γι' αυτό συντονιστείτε από νωρί το πρωί στο Super B. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε, κυρίε και κύριοι, από τι 10 και μισή στου δέκτε σα. Θα κάνουμε πραγματικά τα πάντα για να γίνει αυτό. Θα κάνουμε μία συζήτηση, θα είναι λίγο διαδραστική κουβέντα. Θέλουμε λίγο να τα πούμε και με τον κόσμο, ενώ περιμένουμε να ξεκινήσει να βγαίνει παρέλαση κάποια μικρά άρματα. Νομίζω είναι ο Τζίτζικα. Ε, είναι και το ζουζούνο άρμα που θα είναι μέσα και τα ζουζούνια εκεί και θα χορεύουν και θα τραγουδάνε. Θέλουμε λοιπόν όλο αυτό και εμεί να το βιώσουμε λίγο νωρίτερα να κάνουμε μια μικρή κουβέντα με τον Άγγελο τον Χριστόπουλο. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω με τον Άγγελο τον Χριστόπουλο. Θα τα πάμε πάρα πολύ καλά όμω, το νιώθω. Ε, είναι όντω σαν να έχουμε δουλέψει ξανά μαζί. Πάντω, κακά τα ψέματα πρέπει να ευχαριστήσουμε και ω κανάλι σε τέτοιε εποχέ. Σε... Να βάζουν πλάτη σπουδαίε επιχειρήσει τη πόλη, όπω το Αχαϊκό Εντελβάι, το οποίο διαχρονικά βρίσκεται κοντά στι μεγάλες εκδηλώσεις ε, ε, τη ευρύτερη περιοχή μα και ταυτόχρονα ε, πάντα επιλέγει ε, τι καλύτερε τηλεοπτικέ στιγμές, όπως θα είναι άλλωστε η μετάδοση του καρναβαλιού των μικρών από το Super Beath. Είναι ο κεντρικό σπόνσορα στο Αχαϊκό Εντελβάις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για πες μας. Φυσικά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ το Αχαϊκό Εντελβάις. Μας στηρίζει, είναι ο μέγας χορηγός του ε, καρναβαλιού των μικρών. Φυσικά και τη νυχτερινή που έπεται την επόμενη εβδομάδα και τις μεγάλες παρέλασεις. Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις εποχές νομίζω ότι το έχουμε λίγο περισσότερο. Ξέρετε, αυτό το μαζί, ε, Όπω το πες, το μαζί. Αυτό δεν το είναι το μαζί. τυχαίο. Όλοι μαζί προσπαθούμε για να βγει ένα αποτέλεσμα άρτιο σε χιλιάδε, σε δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου, οι οποίοι από το σπίτι του θέλουν να απολαύσουν το πατρινό καρναβάλι, το οποίο ε, ω κορυφαία, πρώτη κορυφαία στιγμή, έχει την παρέλαση των μικρών. Υπ' αυτή την έννοια, λέω, ο σπόνσορα, δηλαδή το αρχαϊκό εντελβάησι, αδελφοί ουσιαστικά Μιχαλόπουλοι, οι οποίοι είναι ατόφια, ντόπια επιχείρηση από το 1974 που ξεκίνησε και εντεύθυν και έχει δείξει, δεν φτιάχνει μόνο καλά προϊόντα, συνεισφέρει, είναι παρούσα ως επιχείρηση ε, στα κορυφαία γεγονότα, συμβάλλοντας ουσιαστικά, βάζοντας τη σφραγίδα του. Για πες μας. Και τα τελευταία χρόνια είναι δίπλα, στέκεται στι παρελάσει, είναι δίπλα μα, δίπλα στου παρουσιαστέ. Εμεί έχουμε και τα παγωτάκια μα, θέλω να σα πω. Έτσι, αυτό και πίσω είναι, από τις τι ζωτικάμε και τι σοκολάτε μα. Και είναι εκεί, μα προσέχουν και πραγματικά μα αρέσει πάρα πολύ γιατί υπάρχει και επαφή. Είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει και μα αρέσει που μα στηρίζουν, έτσι. Μα αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, αυτό. άλλωστε ε, ε, τέτοιου τύπου ευαισθησία και τέτοιου τύπου συμμετοχή έχουν ουσιαστικά κυρίω οι μεγάλε ε, τοπικές επιχειρήσεις όπως το Ακαϊκό Εντελβάις. Πες μας, Νικόλ, ε, κάποιες εκπλήξεις θα ετοιμάζεις, κάποιες ε, ιδιωτικές παραστάσεις θα κάνεις στον καθρέφτη σου για να πεις τις ωραίες σου ατάκες. Για πες μας. Νομίζω ότι είμαι περισσότερο αυθόρμητη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν κάνω ποτέ πρόβα στον καθρέφτη, δεν κάνει Δεν κάνεις ποτέ. πρόβα. Είμαι πάρα πολύ, όχι, όχι, Γέννης, είμαι πολύ δηλαδή αυθόρμητη. Δηλαδή και με τον γέννη αυθορμητισμό σου έρχεσαι σε επαφή με, το, με τα νέα παιδιά, ναι, ναι, ναι. τα πολύ μικρά και τι μεσαίε ηλικίε. Άλλωστε είσαι και σε ένα πολύ νέο κορίτσι, οπότε υπάρχει αυτό το άγγιγμα σε εισαγωγικά. Υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Και υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα με το κοινό. Μου αρέσει πάρα πολύ που ο κόσμο μα ψάχνει, όπω προείπα, στι παρελάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπουμε πλάσματα έτσι πανέμορφα, ιδίω τώρα στην μικρή, η οποία είναι τώρα την Κυριακή. Έρχονται αυτά τα πλάσματα, τα πανέμορφα, τρέχοντα να μιλήσουν στα μικρόφωνα. Είναι, είναι, μαγική στιγμή, νομίζω. Είναι πάρα πολύ όμορφο συνέστημα όλο αυτό. Νικόλ, καλή επιτυχία, η οποία είναι δεδομένη, αλλά ήρθε να ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Θα σε απολαύσω και εγώ, καθώ και την παρέλαση των μικρών από το Super B, Κυριακή 11 το πρωί πριν. Ε, συντονιστείτε γιατί θα βγούμε και νωρίτερα από την παρέλαση να μεταδώσουμε όλες τις λεπτομέρειες ε, ουσιαστικά του καρναβαλιού των μικρών, της παρέλασης των μικρών και πιο πριν, όπως είπαμε, η, η σπουδαία παιδική παράσταση του καρναβαλικού κομετά του θα μεταδοθεί από τους δέκτες του Super B. Να είσαι καλά, ε, καλή πολύ. φόρμα να έχεις. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Να είστε όλοι καλά, καλό καρναβάλι, καλή πρώτη γεύση καρναβάλου από αυτή την Κυριακή.